Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει today, δεύτερο μέρος, να σας υπενθυμίσω ακόμη μία φορά τους διαγωνισμούς μας. Μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 24610-39405, να στέλνετε εισερχόμενο μήνυμα στο Facebook της εκπομπής, είναι το today στο top, και εναλλακτικά μπορείτε να στέλνετε email στο today στο top, papaki@gmail.com, για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ένα τρίμερο ταξίδι στο hotel Ακτέων στην παραλία Κατερίνης, όπου σας είπα είναι ένας πρόσφατα ανακαινισμένος χώρος. Λειτουργεί από το 1959 στο κέντρο της παραλίας, στην καρδιά του πεζόδρομου. Είναι ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο, διαθέτει δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα. Όλα είναι πλήρως εξοπλισμένα με τηλεόραση, ίντερνετ και πολυτελές μπάνιο. Προσφέρει εξωτερική παραθαλάσσια βεράντα, μπαρ και δύο εστιατόρια. Και είναι ένα ξενοδοχείο που σας είπα, που έχει ζήσει και έχει συμβάλει και στην ιστορία της τουριστικής ανάπτυξης της παραλίας Κατερίνης, όπως την έχουμε στο μυαλό μας σήμερα. Είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και προσφέρει εδώ και 50 χρόνια τις υπηρεσίες του, τριών αστέρων υπηρεσίες παρακαλώ, ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Τυχερός αυτός που θα κατακτήσει αυτό το δώρο, θα κερδίσει αυτό το δώρο στις 19 του μήνα που θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτή την Παρασκευή όμως, 12 του μήνα, θα κάνουμε την κλήρωση και για τον έτερο διαγωνισμό που αφορά σε ένα δείπνο για δύο άτομα στο ρέστοραν Πιτσαρία Tip Top στην Κοζάνη, δηλώνοντας συμμετοχή με το τηλέφωνο, το Facebook και το email της εκπομπής. Ένας πολύ γνωστός και αγαπημένος χώρος στην πλατεία Νίκης 16, απέναντι ακριβώς από το καμπαναριό, μοναδικές γεύσεις. Να μην σας τις περιγράφω γιατί είναι και δύσκολη ώρα και δεν μπορώ. Ο τυχερός θα πάει ένα μεσημέρι, ένα βραδάκι, όποια ώρα της ημέρας θέλει, μαζί με κάποιον άλλον για να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις της Tip Top. Ας φύγουμε από τους διαγωνισμούς, ας περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Όπως σας είπα, ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μόλις χθες. Επερχόμενες εκλογές Προέδρου την Κυριακή αυτή που μας έρχεται 14 του μήνα, και γι' αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Κοστούλα, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος. Παύλα, καλησπέρα. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Μόλις τέλειωσε το συνέδριό σας, θα μου πείτε ποια τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Ήταν ένα ιστορικό, θα μπορούσαμε να πούμε, συνέδριο, γιατί το ΠΑΣΟΚ στην 40χρονη αυτή πορεία του είναι η πρώτη φορά που σε τόσο υψηλό οργανωτικό επίπεδο όπως είναι το συνέδριο αποφάσισε την μετεξέλιξή του σε μια νέα, ανανεωμένη και σύγχρονη παράταξη της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, μία αλλαγή εκβάθρων σε συνεργασία και διάλογο και συνεννόηση με όλες τις ευρύτερες δυνάμεις αυτού του ενδιάμεσου χώρου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εδώ και πολλά χρόνια πολυδιασπασμένος, μετεξέλιξη η οποία θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί με ένα νέο ιδρυτικό συνέδριο του συνόλου των δυνάμεων της κεντροαριστεράς σε κάποιους μήνες από σήμερα. Αυτή ήταν δηλαδή η βασική απόφαση του συνεδρίου. Όταν μιλάτε για συνεργασίες, περιέχετε και μέσα σε αυτόν τον όρο και κάποια συνεργασία ίσως με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία τέθηκε και στο συνέδριο το οποίο είχαμε. Εμείς ως κόμμα, ως πολιτικός χώρος, δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα με τους απλούς ψηφοφόρους, οπαδούς, ανθρώπους που στήριξαν το κίνημα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Άλλωστε, η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνθρωποι που ανήκαν στο δικό μας χώρο. Από εκεί έπειτα, οι πόρτες με αυτούς σαφέστατα είναι και πρέπει να είναι ανοιχτές, αλλά με ορισμένα βασικά στελέχη, εμβληματικά θα έλεγα, του χώρου αυτού που πλήγωσαν την παράταξη στο παραπέντε των εκλογών, νομίζω για λόγους στοιχειώδους αξιοπρέπειας δεν μπορεί να υπάρξει καμία περαιτέρω συνεργασία και συνεννόηση. Υποθέτω εννοείται τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι? Τον Γιώργο Παπανδρέου και την στενή ηγετική ομάδα που τον περιβάλλει. Από τους τρεις υποψηφίους τώρα του δικού σας κινήματος, την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και τον κύριο Λοβέρδο, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο ικανός για να αναδιαρθρώσει το κόμμα εκβάθρων, όπως με... Ναι, καταρχήν εισαγωγικά να πω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω, τουλάχιστον με τη μικρή μου εμπειρία, γιατί εντάξει είμαι και μόλις 30 ετών, είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι το θέμα της αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ δεν τίθεται με όρους καλλιστείων. Δηλαδή, παλιά κοιτάζαμε ποιος είναι. Πρώτα βλέπαμε το πρόσωπο και μετά
κάποιοι προσπαθούσαν να στοιχηθούν γύρω από αυτό, χωρίς να έχει... Αν κοιτούσετε τα πρόσωπα, μάλλον δεν έχετε γούστο στο Πασόκ να κάνουν και ένα εστιακό. Ναι, αλλά πρώτα βάζαμε το κάρο μπροστά από το άλογο, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι γίνεται μια ειλικρινή συζήτηση για την πολιτική πλατφόρμα, για τον πολιτικό προσανατολισμό και στη συνέχεια για την επιλογή του προσώπου. Τώρα εντάξει, εγώ είμαι ένα στέλεχος απλώς της Κεντρικής Επιτροπής που εξελέγει μόλις χθες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι την πλατφόρμα αυτή της ανανέωσης, της μετεξέλιξης, της ανανέωσης όχι μόνο στο επίπεδο των πρακτικών αλλά κυρίως στο επίπεδο των προσώπων, την εκφράζει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος εγκύτερα στη δική μου γενιά, εγκύτερα στη γενιά, αν θέλετε, ευρύτερα των ανθρώπων της κρίσης, των ανθρώπων των τριαντάριδων, των σαραντάριδων, που πλήρωσαν χειρότερα το μάρμαρο αυτής της κρίσης. Και επιπλέον δεν είναι ένας άνθρωπος του στενού κομματικού σωλήνα, είναι ένας άνθρωπος με επιστημονικές περγαμηνές, με εργασιακή πορεία και επιστημονική πορεία, ιδιαίτερα αξιόλογη, και νομίζω ότι το όλο πλαίσιο το οποίο παρουσίασε ικανοποιεί και δημιουργεί σοβαρές προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Κύριε Κοστούλα, ποια θεωρείτε ότι είναι τα λάθη που έγιναν από πλευράς του κόμματός σας ώστε να οδηγήσουν σε αυτή την απαξίωση του σήμερα που μιλάμε? Το ιστορικό παράδοξο και η ιστορική ειρωνία είναι ότι ο χώρος αυτός οδηγήθηκε σε αυτή την απαξίωση που αναφέρεστε, όχι για τα λάθη του, αλλά όταν επιχείρησε να διορθώσει αυτά τα λάθη του. Δηλαδή, όσο το Πασόκ ήταν ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός εξουσίας που διασφάλιζε προσβάσεις σε διορισμούς, σε αξιώματα, που είχε τη δυνατότητα να κάνει παροχές, διατηρούσε αυτά τα θηριώδη ποσοστά του 40 και 45%. Όταν οι βασικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συντεταγμένες που συντηρούσαν αυτό το σύστημα, το μεταπολιτευτικό ευρύτερα και η Νέα Δημοκρατία βασίστηκε σε αυτό, κατέρευσαν, όταν δηλαδή ξέσπασε αυτή η οικονομική κρίση και όλες αυτές οι ψευδεστήσεις πάνω στις οποίες είχαμε βασίσει τη ζωή μας και νομίζαμε ότι θα είναι ατελείωτες και θα συνεχιζόντουσαν επάπειρον. Όταν αυτές οι ψευδεστήσεις κατέρευσαν, τότε κατέρευσε και όλο το οικοδόμημα πάνω στο οποίο στηριζόταν και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν ο πρωταγωνιστής της μεταπολίτευσης. Δεν θεωρείτε ότι έγιναν λάθη και από πλευράς του κόμματός σας? Βεβαίως. Αυτό που σας λέω είναι μια πολύ σκληρή αυτοκριτική, γιατί και το ΠΑΣΟΚ ως το βασικό κόμμα της μεταπολίτευσης επένδυσε και έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης μαζί με άλλες ευρύτερες δυνάμεις για όλο αυτό το στρεβλό παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο έφτασε στα ακρότατα όρια του και σήμερα έχει φτάσει η στιγμή, μέσα από την ανανέωση, την προγραμματική και την πολιτική του δικού μου χώρου, να το αναθεωρήσουμε και να το δημιουργήσουμε εκ νέου εξ αρχής. Υπάρχει όμως και μία ολοένα και φθήνουσα πορεία. Στην τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο για το νιου ζητήσετε στο 3,5%. Ναι. Πόσο σας προβληματίζει αυτό, δεδομένου ότι είχαμε αυτή την απώλεια στα ποσοστά σας όπως μου την περιγράψατε και τώρα συνεχίζεται αυτή η φθήνουσα πορεία? Μας προβληματίζει πάρα πολύ. Νομίζω δεν είναι απλά ένα καμπανάκι, είναι μια καμπάνα ολόκληρη, η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ ως κομματικός οργανισμός με την παρούσα μορφή, όπως δηλαδή το έχει συνηθίσει συμβατικά ο κόσμος, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και γι' αυτό έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες. Είναι και πιεστικό το αίτημα από την ίδια την κοινωνία να πάμε σε κάτι συθέμελα διαφορετικό, σε κάτι εκβάθρον ανανεωμένο, το οποίο θα εκφράζει ακριβώς τις αγωνίες και τους προβληματισμούς της γενιάς της κρίσης, των παραγωγικών ανθρώπων, των ανέργων, των επιστημόνων, των επιχειρηματιών, των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, όλων αυτών που δυσκολεύονται και τραβούν ένα γολγοθά καθημερινά. Και ως εκ τούτου πρέπει να οδεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με νέα πρόσωπα, νέο προγραμματικό λόγο, νέες νοοτροπίες και πρακτικές. Νέο κομματικό προϊόν. Δεν θεωρείτε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες και οι διεργασίες στις οποίες αναφερθήκατε θα έπρεπε να γίνουν νωρίτερα, ίσως και πριν τις εκλογές και ακόμη πιο νωρίς? Συμφωνώ απόλυτα ότι έπρεπε να γίνουν νωρίτερα και ήδη έχουν υπάρξει κάποιες απόπειρες. Η πρωτοβουλία των 58, για να πάμε λίγο πιο πίσω,
το εγχείρημα της ελιάς, το οποίο ήταν ένα ενδιαφέρον πολιτικό πείραμα, στο οποίο είχα την τιμή να μετέχω ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Τι σας κράτησε πίσω λοιπόν να μου πείτε, αφού αναγνωρίζω ότι έπρεπε να έχουν και γίνει κινήσεις νωρίτερα? Μας κράτησε πίσω μια βλακώδης, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, αγωνία περί του κομματικού πατριωτισμού, περί του να διατηρήσουμε τα κομματικά λάβαρα ανέπαφα, για να μην δυσαρεστήσουμε εν τέλει όλους αυτούς που στο παραπέντε των εκλογών έριξαν μια πισόπλατη μαχαιριά και σηκώθηκαν και έφυγαν. Ήταν ένα τρομακτικό στρατηγικό μας λάθος, το οποίο το πληρώσαμε και δεν πρέπει να το επαναλάβουμε για δεύτερη φορά. Την αποχώρηση του Ευάγγελου Βενιζέλου από το κόμμα πώς τη σχολιάζετε, καθώς μάλλον ήταν αναγκαίο κακό, θα πω εγώ, καθώς δεν χαίρεται της αποδοχής όλων και καλώς ή κακώς συμβολίζει και τις κακές μέρες αυτές του ΠΑΣΟΚ και της γενικότερης πολιτικής κατάστασης. Ένα κομμάτι της το συμβολίζει. Νομίζω ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξόδεψε όλο το πολύ μεγάλο, θα σας θυμίσω, προ-κρίσης πολιτικό του κεφάλαιο, ακόμα και στο επίπεδο της προσωπικής δημοφιλίας, ξόδεψε όλο αυτό το κεφάλαιο μέσα στην κρίση, έλαβε εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις και νομίζω ότι σήμερα που είναι ακόμα πιο απελευθερωμένος από όλο αυτό το ασφικτικό πλαίσιο υποχρεώσεων μέσα στο οποίο ήταν αναγκασμένος να κινείται πιο πριν, έχει αρχίσει και αποκτά την... έχει αρχίσει να παίρνει τα ευνοϊκά σχόλια ακόμα και προς ανθρώπων που ήταν εκτός του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι έπραξε το εθνικό του καθήκον με όλα τα λάθη φυσικά τα οποία συνεπάγεται μια διαδρομή σε κρίσιμους ρόλους πολλών ετών, αλλά νομίζω ότι ο λόγος του και η παρουσία του θα εξακολουθήσουν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα και επικοδομητικά, γιατί η χώρα μπαίνει, δυστυχώς, έχει ήδη μπει σε μια πολύ δύσκολη και σφοδρή τρικυμία. Ο γνωστός αυτός χώρος της κεντροαριστεράς που έχει και σημείο αναφορά στο ΠΑΣΟΚ έχει ακόμα εκπροσώπους. Το ποτάμι, ας πούμε, είναι ακόμα που κινείται σε αυτόν το χώρο του κέντρου και λίγο λιγότερο της αριστεράς. Πώς κρίνετε την πορεία του μέχρι αυτή την ώρα? Εντάξει, είναι λίγο θολό το τοπίο όσον αφορά το ποτάμι. Το ποτάμι καταρχήν δεν έχει παραδεχτεί ποτέ. Δεν έχει αυτοπροσδιοριστεί ως κεντροαριστερό. Θα έλεγα ότι μάλλον απορρίπτει αυτό τον όρο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το παράδοξο φαινόμενο να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εγώ θεωρώ, εξακολουθώ να θεωρώ, το θεωρούσα πάντα, ότι είναι μια δύναμη με την οποία ο δικός μου χώρος είναι όμορος, είναι μια δύναμη με την οποία πρέπει να υπάρξει ένας ειλικρινής διάλογος από μηδενική βάση και πάντοτε με όρους ισοτιμίας, χωρίς ηγεμονισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, αλλά το ζήτημα δεν είναι να γίνει μία απλή συγκόλληση κομματικών οργανισμών, το ζήτημα είναι να μπουν νέες δυνάμεις, φρέσκος αέρας, κοινωνικές κινήσεις, ξεχωριστές προσωπικότητες μέσα σε ένα συνολικό εγχείρημα που θα αναγεννήσει εξ αρχής το χώρο. Μιας και μόλις μου λένε ότι η Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριος της Γερμανίας, είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει πολύ χρόνο ακόμη. Η δική σας άποψη του κόμματός σας, εννοώ, για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ποια είναι? Κοιτάξτε, εδώ και 5 μήνες υποκρινόμαστε ότι, ή μάλλον η κυβέρνηση υποκρίνεται ότι διαπραγματεύεται με τους δανειστές μας. Στην ουσία, η μόνη διαπραγμάτευση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα είναι με τις εσωτερικές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαπραγμάτευση είναι δηλαδή μεταξύ Τσίπρα, Λαφαζάνη και Κωνσταντοπούλου. Νομίζω έχει χαθεί απίστευτος χρόνος. Το δημοσιονομικό και γενικότερα το οικονομικό πλαίσιο της χώρας έχει χειροτερέψει, έχει επιδεινωθεί σε ένα απίστευτο βαθμό και ως εκ τούτου όλη η διαπραγματευτική μας θέση είναι μια θέση πλέον εξαιρετικής υποτέλειας. Διαπραγματευόμαστε ό,τι διαπραγματευόμαστε υπό εξαιρετικά δυσμενέστερους όρους σε σχέση με το παρελθόν. Και γι' αυτό η ευθύνη της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, αποκλειστική. Θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία η κυβέρνηση αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτά τα δεδομένα ανεξάρτητα από τους όρους, γιατί έχουν πέσει πολλά στο τραπέζι, ή προτείνετε ρήξη αν είναι επαχθείς οι όροι για το λαό? Τίποτα δεν θα είναι επαχθέστερο από τη ρήξη. Και αυτό δεν το λέμε πλέον εμείς που όταν το λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια δεχόμασταν λιδωρίες και επιθέσεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αρχίσει να το ομολογούν
και στελέχη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Χρυσόγονος, ο επίσης Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κύριος Παπαδημούλης. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσυνδεθεί από τον στρατηγικό, υπαρξιακό της σύμμαχο που είναι η Ευρώπη. Θα ψηφίζετε όμως μια συμφωνία? Αυτό θα το κρίνουμε με βάση τα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Δεν το έχουμε αποκλείσει. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια συμφωνία η οποία θα κρατάει την Ελλάδα στο ευρώ και με δεδομένο ότι θα υπάρχει και εκ μέρους της κυβέρνησης σαφής πρόθεση αλλά και δεσμεύσεις υλοποίησής της, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα, πρέπει να υπερψηφιστεί. Μία συμφωνία που θα περιλάμβανε ενδεχομένως, από ό,τι είπε και ο Πρωθυπουργός, αύξηση 10 μονάδες στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, μείωση του ΕΚΑΣ, αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα την ψηφίζατε για να μείνουμε στο ευρώ? Η κυβέρνηση οφείλει, εκ της θέσεώς της και εκ του ρόλου της, να φέρει μία καλύτερη συμφωνία από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Μέχρι τώρα κατήγγειλε το mail Χαρδούβελη και τώρα ακούμε η ίδια να εισηγείται ένα mail Χαρδούβελη επί 2, την ώρα που οι δανειστές ζητούν ένα mail Χαρδούβελη επί 4. Λοιπόν, ας φέρει, εφόσον μας έλεγε ότι είναι τόσο απλό προεκλογικά μια καλύτερη συμφωνία και ότι εμείς ήμασταν οι προδότες ή οι προσκυνημένοι, και από εκεί και πέρα θα την στηρίξουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτό λέω. Αν δεν είναι η συμφωνία καλύτερη με τα δεδομένα αυτά που μου θέσατε, θα την ψηφίζετε? Η θέση μας είναι ότι πρέπει να παραμείνει. Η θέση μας είναι στο ευρώ πάση θυσία. Άρα θα ψηφίζετε μια συμφωνία που περιέλαμβανε έστω και αυτά που σας είπα. Εάν αυτό ήταν αποκλειστικός μονόδρομος και η εναλλακτική απέναντι σε αυτό είναι η χρεοκοπία, η δραχμή και η αργεντινοποίηση, προφανώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοστούλα για την κουβέντα. Να είστε καλά. Οι εξελίξεις θα τρέχουν και θα τις δούμε στην πορεία. Θα δούμε και τις κινήσεις του κόμματός σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χορηγός κυρίες και κύριοι, και γυρίζουμε.